Καλή σας ημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο 1. Καλή χρονιά, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα σας, καλή χρονιά με δύναμη και υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα έχουμε πει με εκπροσώπους σας και άλλες φορές και με την έναρξη σχολικής χρονιάς και στην διάρκεια της. Τώρα έχουμε μια επανέναρξη ουσιαστικά μετά από τις γιορτές, η οποία γίνεται βέβαια με τον τρόπο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα ήθελα καταρχήν το σχόλιο σας για το αν μας καλύπτει ως γονείς αυτό, και από την άλλη τι είναι αυτό που ενδεχομένως επιπλέον ζητούμε εμείς. Γιατί ναι, μεν από ό,τι γνωρίζω και αυτό είναι το ζητούμενο, τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Αλλά με ποιον τρόπο και με ποιες διαδικασίες είναι το θέμα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά. Και υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Εμείς, σαν ΑΣΜΕ, έτσι όπως έχουμε ξανασυζητήσει και στο ραδιόφωνο σας, εδώ και 2,5 χρόνια είχαμε θέσει τα μέτρα αυτά, που όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, η σχολική κοινότητα συνολικά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και οι επιστήμονες, θέτανε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά ως γονείς έχουμε θυμό, γιατί δεν είμαστε 2 μήνες στο ξεκίνημα της πανδημίας, είμαστε 2,5 χρόνια, και μπορούσε και έπρεπε η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα τα οποία θέταμε. Και το νούμερο ένα ζήτημα και μέτρο που βάζαμε ήταν η αρέωση μαθητών ανά τάξη. Είναι λοιπόν πρόκληση αυτή τη στιγμή και επιβεβαιώνεται, και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται καθημερινά και στους ακροατές σας που είναι γονείς, ότι αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά η κυβέρνηση βλέπει τα παιδιά μας, την παιδεία και την υγεία, τα δύο πιο βασικά ουσιαστικά αγαθά που προσφέρουμε στα παιδιά μας ως κόστος. Γιατί αν ήθελε πραγματικά με ασφάλεια να ανοίξει τα σχολεία, θα μπορούσε να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό, να αραιώσουν οι τάξεις, και αυτό, κύριε Κουσερή, θα μπορούσε να διασφαλίσει και την υγεία των μαθητών με 15 μαθητές ανά τάξη, αλλά πολύ περισσότερο και τα μαθησιακά κενά, τη σωστή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά μας, που με 2 χρόνια κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση, καταλαβαίνετε, τα κενά είναι τεράστια. Και το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Συνδυασμένο φυσικά με όλα τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που όξυναν όλο το προηγούμενο διάστημα τους μαθητές. Οι μαθητές ουσιαστικά χάσανε τη ρουτίνα τους. Εμείς λοιπόν θέλουμε ανοιχτά σχολεία, και δεν είναι ουτοπία έτσι όπως μας το περιγράφει το Υπουργείο. Απλά δεν θέλει αυτή τη στιγμή να δώσει κρίματα. Είναι πολιτική επιλογή να μην δώσει ούτε 1 ευρώ στο πικ της πανδημίας για την παιδεία και την υγεία των μαθητών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε, και πραγματικά, επιτρέψτε μου, έχουμε θυμό. Καταλαβαίνω. Τα ζήσαμε, είναι λάστιχο όλα τα πρωτόκολλα που βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Αρκετά εμείς σαν γονείς πληρώσαμε, βάλαμε το χέρι στην τσέπη ή πετάχτηκε το μπαλάκι της ευθύνης σε εμάς για τα self-test, τα rapid και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το προηγούμενο διάστημα ζήσανε τραγελαφικές καταστάσεις, επιτρέψτε μου, με τα email που ερχόντουσαν, με τα self-test που έπρεπε να κάνουν, με την άδεια που έπρεπε να πάρουν από το σπίτι, από τη δουλειά, συγγνώμη, για να πάνε να κάνουν ένα rapid σε διπλανό δήμο ή σε παραδιπλανό ή σε οποιαδήποτε άλλη δομή η οποία θα ήταν δωρεάν, γιατί αρκετά 60 πληρώσαμε για τους μαθητές. Οπότε αυτό που λέμε είναι δωρεάν μοριακά τεστ για όλους, με ευθύνη του κράτους, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η εκπαίδευση είναι από το κράτος. Πρέπει λοιπόν δημόσια, καθολικά, με ευθύνη του κράτους, να υπάρχει η πρόληψη για τα παιδιά μας. Και έχετε δίκιο που επισημαίνετε και το κόστος πέρα από την ευθύνη, γιατί αναλογίζουμε ταυτόχρονα και το τι γίνεται και με τις μάσκες, που ναι, μεν υπάρχει υποχρέωση να την φοράμε, αλλά ειδικά και με την καινούργια μάλιστα μορφή αυτή που έχει επιλεγεί, το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έτσι. Κύριε Κουσεμερή, αυτή τη στιγμή η οικογένεια της χώρας πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για υπηρεσίες που έπρεπε να δίνονται δωρεάν από το κράτος. Συνολικά. Για την εκπαίδευση είναι ένα μεγάλο ποσοστό πλέον. Ήδη είμαστε δύσκολα, περνάει δύσκολα η οικογένεια γενικότερα, αλλά για την εκπαίδευση απαιτούσαμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει χρηματοδότηση, η αναγκαία χρηματοδότηση.
Έχετε δίκιο. Και αυτό που εμείς καλούμε και τις ενώσεις και τους συλλόγους είναι να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να το διεκδικήσουν. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς μας εμπέζουν. Ναι. Επιτρέψαμε να σας το βάλω έτσι, αλλά πραγματικά. Mm-hmm. Και προσπαθούν. Δηλαδή παρακολουθούμε, και νομίζω όλοι σας παρακολουθείτε δηλώσεις και της Υπουργού και εκπροσώπων του Υπουργείου. Προσπαθούν πραγματικά να μας παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο. Ναι. Προκλητικά. Μα ακόμη και αυτό το 50-1% που έχει επιλεγεί, και αυτό είναι εξοργιστικό με την έννοια ότι ναι, μεν λέμε ότι έχουμε ανοιχτά σχολεία, αλλά επί της ουσίας, παρόλο το γεγονός ότι αρρωσταίνουν τα παιδιά, σχεδόν μισές τάξεις απουσιάζουν, υποτίθεται το μάθημα συνεχίζεται. Δεν έχει ληφθεί μέρημνα στα παιδιά που λείπουν να μπορούν να συνεχίσουν και να παρακολουθούν τα μαθήματα. Έτσι και από αυτά που. Που θα λείψουν, δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για τίποτα. Και αυτό είναι ευθύνη. Και είναι και επιλογή τους, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι μόνο η ευθύνη τους, είναι επιλογή τους. Αυτό είναι χειρότερο. Γιατί δεξιά και αριστερά χρήματα δίνουν. Το παρακολουθούμε και το βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κατανοητό. Για αμυντικά συστήματα δίνουν πρακτολούς χρημάτων. Για να μην πω για αλλού. Συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή η υγεία και η παιδεία είναι το μέλλον και επιτρέψουν και η άμυνα της χώρας μας, αν θέλουμε να το δούμε μεταφορικά. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Τι να πω, να ευχηθούμε πραγματικά το καλύτερο, καλά κάνετε και τα λέτε και εμείς που τα παρουσιάζουμε, κύριε Βαλαβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή και δύναμη, εύχομαι. Για την να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας. Yeah.